τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και πρώην Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, έτσι για να κάνουμε τη σύνδεση, την κυρία Λουκία Σαράντη. Κυρία Σαράντη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ας μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα το ενεργειακό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας? Καλά, όλοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό, και τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, όλοι. Αλλά προφανώς οι πιο ενεργοβόρες μονάδες, που είναι οι μεγαλύτερες βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, βεβαίως έτσι είναι. Διαχρονικά, να το πούμε πρέπει αυτό, η χώρα μας έχει ακριβότερο ρεύμα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω δηλαδή 10 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν. Μιλάμε για ένα μέσο όρο περίπου της τάξης 25%. Αυτό ήταν κάτι που το γνωρίζαμε πάντα, ειδικά εμείς οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες. Που ενεργοβόρες, να το λέμε αυτό για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν σημαίνει μόνο η πάρα πολύ μεγάλη μια βαριά βιομηχανία. Σημαίνει όποια βιομηχανία, όποια μεταποίηση έχει μεγάλο ποσοστό στο κοσολόγιο της το κόστος του ρεύματος. Υπό μία έννοια, και τα αρτοπία είναι ενεργοβόρα. Βεβαίως δεν είναι βιομηχανία και είναι άλλα τα μεγέθη. Αλλά η ενέργεια για ένα αρτοπίο είναι πάλι τεράστιο ποσοστό. Αυτό λοιπόν το ξέρουμε, είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Όμως. Και κατά κάποιο τρόπο παλεύαμε με αυτό, με ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Και γι' αυτό μας δημιουργούσε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας πάντα. Τώρα, μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία με τη Ρωσία, αυτό εκτοξεύτηκε. Με όλα αυτά που γνωρίζετε, μετά υπήρχε μία αίσθηση και τώρα από τον Ιούλιο είχαμε πάλι μία τεράστια αλματώδη αύξηση. Δηλαδή, να μιλάμε τώρα 1000 ευρώ τη μεγαβατόρα να πηγαίνει το ρεύμα να φτάνει μέσα στην καμπύλη της ημέρας, είναι ένα κόστος το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει κανένας. Και αυτή ήταν η συζήτηση που έτσι ξεκινήσαμε με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, με τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς, να δούμε τι σκέφτονται να κάνουν για τη βιομηχανία. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως δέχτηκε μια σχετική ερώτηση και είπε ότι οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες μπορούν να εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον έτσι ρεύμα σε πιο προσιτές τιμές, κάνοντας τις περίφημες διμερείς συμφωνίες. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δυστυχώς δεν ισχύει, με λύπη μου θα πω. Και δεν ισχύει, ισχύει σε πολύ λίγες περιπτώσεις, σε πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, βιομηχανίες. Ξέρετε, το πρόβλημα επιτείνεται, διότι έχουμε και το πρόβλημα των δικτύων. Δηλαδή, όλες οι εταιρείες θέλουν να συνδεθούν με ΑΠΕ, με εναλλακτικές άλλες μορφές, αλλά τα δίκτυα δεν είναι έτοιμα να τα σηκώσουν. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όταν είναι και ακριβό το ρεύμα, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Έχουμε δίκτυα που είναι μικρής χωρητικότητας και έχουμε και δίκτυα, ειδικά στην περιφέρεια, γιατί εγώ εκπροσωπώ έναν σύνδεσμο ο οποίος κατεξοχήν οι βιομηχανίες είναι εκτός των μεγάλων κέντρων. Στην περιφέρεια έχουμε και κακής ποιότητας ρεύμα. Βρέχει και πέφτει το ρεύμα. Γίνονται βυθίστες. Αυτά, αν διαδιορθωθούν μαζί με το κόστος ενέργειας, είναι μη βιώσιμη η βιομηχανία. Δεν μπορεί να το ξέρει. Μάλιστα, λέτε ότι όλα αυτά τα θέματα τα συζητήσατε ή τα συζητάτε, τέλος πάντων, διαρκώς είστε και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος είναι και κοινωνικός εταίρος, ας το πούμε επίσημος. Υπάρχει, δηλαδή, συμμερίζονται αυτές τις απόψεις και οι κυβερνητικοί? Ας μιλήσουμε για την παρούσα συγκυρία. Και ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε αυτό το επίπεδο? Καταρχήν, όχι ας το πούμε επίσημος. Επίσημος. Είμαστε ένας από τους έξι κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Ο μόνος μέτρα της Θεσσαλονίκης. Ωραία, να πω το εξής. Ότι στην πραγματικότητα κοινωνικοί εταίροι είναι όλοι όσοι εκφράζουν διάφορα κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα. Με αυτή την έννοια το λέω. Υπάρχουν και οι επίσημοι κοινωνικοί εταίροι, υπάρχουν όμως και όλοι οι άλλοι που εισφέρουν στο διάλογο, έτσι. Με αυτή την έννοια το είπα. Έξι είμαστε. Έξι είμαστε σε όλη τη χώρα. Αυτοί είμαστε. Δεν έχει άλλους. Αυτοί είναι οι κοινωνικοί εταίροι. Κοιτάξτε, κάναμε μια πολύ μεγάλη τώρα από κοινού με όλους τους συνδέσμους των βιομηχανιών. Ο ΣΕΒ, ο Ιτικής, με όλους μαζί κάναμε μια πολύ μεγάλη έτσι, ενημέρωση και δελτίο τύπου βγάλαμε και και αυτό το κάναμε εις γνώση του Πρωθυπουργού και όλων των αρμοδίων υπουργών και είπαμε αυτό που σας λέω τώρα, ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Δεν έχουμε πάρει απάντηση αν αυτό που με ρωτάτε είναι κάτι το οποίο ασφαλώς αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, το ενεργειακό μείγμα μιας χώρας και ειδικά τώρα στη διαδικασία της πράσινης μετάβασης που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι ως χώρα και ως, τι να λέμε τώρα, είναι, αυτά τα δύο είναι συσχετίζονται, δεν είναι μόνο εθνικό, είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Και έτσι το πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι να δοθούν οι λύσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τη χώρα μας, εμείς κάθε μέρα παράγουμε, δράζουμε και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση και αυτό είναι που μας πονάει, γιατί σε συνδυασμό και με άλλα θέματα που αφορούν είτε τη δυσκολία που έχουμε στο να βρούμε προσωπικό, είτε αφορά την ψηφιακή μετάβαση, άλλες τυπικές υποχρεώσεις και ουσιαστικές. Από ένα σημείο και μετά, ένας παράγοντας όπως είναι η βιομηχανία στη χώρα, η οποία κατ' εξοχήν προσφέρει στο ΑΕΠ ένα ποσοστό μέσω όρο 25, ένα με τεράστιο ποσοστό στη χώρα. Δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Όταν είμαστε στο 24% του ΑΕΠ τη βιομηχανία, με πολύ καλές θέσεις και αμοιβόμενα καλές και μεγαλώνουμε συνεχώς. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης εκτός του δημόσιου. Η βιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να αγνοήσεις και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τα μέτρα του Πρωθυπουργού, που το αναφέρατε, ήταν γενικά προς σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε να υποθούν αυτά όλα, ειδικά πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Τώρα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το λέμε χρόνια, είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Ή ας πούμε αυτό που θα ασχοληθούν με το θέμα του επιδόματος ανεργίας, πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι εκεί πίσω κρύβεται αδήλωτη εργασία. Υπάρχουν κάποια μέτρα που είναι προς σωστή κατεύθυνση. Όμως δεν είναι αρκετά. Χρειάζονται θαραλέες αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι εύκολες βεβαίως να γίνουν. Εμείς όμως θα τις ζητάμε επίμονα και θα είμαστε σε ένα παραγωγικό διάλογο όπως και είμαστε. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και γίνονται συζητήσεις, τίθενται τα θέματα στο τραπέζι, το οποίο είναι, εντάξει, δεν είναι δεδομένο κι αυτό. Αυτό γίνεται. Όμως οι λύσεις δεν υπάρχουν ακόμα. Μάλιστα. Αυτό το ζήτημα που αναφέρατε, της αδυναμίας εξεύρεσης εργαζομένων, φανταζόμαστε μιλάτε με συγκεκριμένες δεξιότητες και ειδικότητες, έτσι. Αυτό, κυρία Σαράντη, πόσο σημαντικό, ακούγεται πολύ σημαντικό, στην πράξη πόσο σημαντικό αποδεικνύεται, τι επίπτωση μπορεί να έχει στη λειτουργία μιας επιχείρησης? Τεράστιο. Τεράστιο. Είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο. Αν δεν είχαμε τώρα αυτή την έξαρση της ενέργειας, την οποία την έχουμε από τον Ιούλιο και μετά, θα σας έλεγα ότι είναι το πρώτο, το νούμερο ένα πρόβλημα. Υπάρχει οριζόντια σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλα τους τομείς της βιομηχανίας και όχι μόνο. Υπάρχει μια τρομακτική έλλειψη. Στις μικρές όμως πόλεις, στις μικρές περιοχές, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι' αυτό εγώ πάλι θα αναφερθώ σε ένα από τα μέσα του Πρωθυπουργού, μια που είναι και των ημερών. Ήταν πολύ σημαντικό που θα αντιμετωπιστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε περιοχές όχι των 500 κατοίκων, των 1.500 κατοίκων, μια διαφορετική αντιμετώπιση φορολογική των επαγγελματιών. Δηλαδή δημιουργούνται στις μικρές πόλεις λίγο σιγά σιγά να δημιουργηθεί μια αγορά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κόσμος, υπάρχει αυτιφιλία στην Ελλάδα και δεν μπορούν να βρουν κόσμο οι επιχειρήσεις να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτό, αν το προσθέσουμε και με τις ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται πλέον το τελευταίο καιρό, ειδικά για τα θέματα που αφορούν την ψηφιοποίηση, το κάνει πολλαπλασιαστικά δύσκολο. Είναι ένα παράδοξο, γιατί υπάρχει και η ανεργία η επίσημη στην Ελλάδα. Από την άλλη, το άλλο το παράδοξο είναι ότι από τη μια ζητάμε εμείς εναγωνίως ειδικότητες και από την άλλη βλέπουμε είτε από τα πανεπιστήμια είτε από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να βγαίνουν ειδικότητες τις οποίες δεν είναι αυτές που χρειαζόμαστε. Εκεί έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ με το Υπουργείο και Παιδείας και Εργασίας και κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία μελέτη στοχευμένη με την Deloitte, γιατί ακριβώς βγάλαμε 13 απορίσματα τα οποία αναφέρουν, τα ανάγλυφα αναφέρουν, γιατί συμβαίνει αυτή η δυσκολία να μην υπάρχει όσμωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματικότητα και τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα, έχουμε και τον κύριο Πορτοψάλτη στο περίπτερό μας. Γενικά, έχουμε τρεις πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο περίπτερο του ΣΒΕ στην έκθεση, αν μου επιτρέπετε να τις πω. Βεβαίως. Έχουμε το χρόνο να τα πω. Ναι, βεβαίως. Αυτή η μία που αφορά την ΔΥΠΑ είναι αύριο. Θα είναι ο κύριος Πορτοψάλτης, ο διοικητής της ΔΥΠΑ,
Και ακριβώς αυτό θα μιλήσαμε για τη μαθητεία μέσα στις επιχειρήσεις. Πώς μπορούν να εκπαιδεύονται, το reskilling, το upskilling, γιατί συνεχίζουμε και δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτό το κενό. Σήμερα επίσης έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά την διαμεσολάβηση, με την ΟΠΕΜΕΔ το κάνουμε. Είναι ένας θεσμός που στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει αυτός. Τα δικαστήρια και οι δικηγόροι ακόμα δεν είναι έτοιμα, αλλά απ' την άλλη είναι ένα μικρό λιθαράκι για να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια. Και κάνουμε μια εκδήλωση για τη διαμεσολάβηση και έχει δοθεί μεγάλη εξαρτία ο δικηγορικός σύλλογος να μιλήσει, θα έρθουν δικαστές πρώην και μην. Και επίσης κάνουμε την Παρασκευή μια εκδήλωση για το My Data. Θα είναι ο ένας εκπρόσωπος από την ΑΔΕ. Αυτό είναι ένα άλλο δύσκολο θέμα, η ψηφιοποίηση των λογιστηρίων δεν είναι δεδομένη, δεν είναι εύκολη, όμως όλα εκεί πάνε, άρα ζητούν οι επιχειρήσεις βοήθεια σε αυτό επάνω και προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, αν κάτι είναι εύκολο γίνεται, τα δύσκολα είναι το θέμα να γίνουν. Τώρα μια ερώτηση στο προηγούμενο θέμα, αυτή η έλλειψη εργαζομένων, ειδικοτήτων που χρειάζεται η βιομηχανία έχει οδηγήσει, εσείς είστε και μάχημοι επιχειρηματίες, δεν είστε απλώς πρόεδρος, έχει οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών, κυρία Σαράντη? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει, γιατί το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είπε θα βρείτε προσωπικό αρκεί να το αμύθετε καλύτερα, το είπε πέρσι, ας πούμε, το είπε φέτος ο άνθρωπος. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι επιχειρήσεις δίνουν καλύτερους μισθούς, ειδικά στις συγκεκριμένες περιοχές, είναι δεδομένο. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι όλες σε δυνατή κατάσταση, είναι λαβωμένες, βγήκανε από την περίοδο της κρίσης, βγήκανε από το COVID, βγήκανε από τις διατάραξεις εφοδιαστικής αλυσίδας Ουκρανία πόλεμο, βλέπετε, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι και εύκολο αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι ο λόγος είναι το ότι δεν δίνονται οι μισθοί. Όπως είπε και εσύ, η μελέτη της Deloitte, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη πραγματικά. Είναι πράγματα που δεν τα έχουμε σκεφτεί. Δηλαδή, τώρα πάμε για τη βιομηχανία, έτσι μιλάμε πιο πολύ για τη βιομηχανία. Δηλαδή βλέπουμε οι συνήθειες των νέων που έχουν αλλάξει. Δεν είναι ρυθμιστική η βιομηχανία για τους νέους. Θέλουν, ξέρω εγώ, περισσότερο και την τηλεργασία. Στη βιομηχανία είναι λίγο πιο δύσκολο να δουλεύεις στην τηλεργασία. Είναι ότι βλέπεις ότι θέλουν να είναι στα μεγάλα κέντρα. Δεν θέλουν να πάνε στις μικρότερες πόλεις. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, που πρέπει να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν ξανά πόλεις ελκυστικές για τα νέα ζευγάρια να έρθουν να ζήσουν. Είναι και τέτοιοι λόγοι. Δεν είναι προφανής ότι είναι «Α, δεν είναι καλή αμοιβή». Οπωσδήποτε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερους μισθούς. Οι επιχειρήσεις οι οποίες, αν θέλετε, κινούνται πιο επιθετικά. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν είναι οι μισθοί που είναι χαμηλοί και δεν μπορούμε να βρούμε. Επίσης έχει φύγει πάρα πολλά νέα παιδιά, δηλαδή μετρημένο αυτό. Είναι τρομακτικό το ποσοστό που έχει φύγει των νέων ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση πιο... φαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι συνολικά, δεν είναι μόνο οικονομικό ή εργασιακό, είναι κοινωνικό αυτό που λέτε, πώς αναπτύσσεται η ελληνική περιφέρεια και αν ένας άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα, μάλλον γιατί προτιμάει να ζει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, βάζω και τη Θεσσαλονίκη μέσα ως μεγάλη πόλη, δήθεν μεγάλη τέλος πάντων, σε σχέση με κάποιες άλλες περιοχές, έτσι? Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς αυτό είναι. Διότι θέλει ολιστική προσέγγιση για να υπάρχει αυτό το χάσμα της περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συζητάμε φιλολογικά, το έχουν επισημάνει οι πάντες, αλλά αυτή η περίφημη σύγκληση στο εσωτερικό της χώρας είναι κάτι δύσκολο. Τώρα θα ήθελα κάτι τελευταίο, κυρία Σαράντη, πριν σας ευχαριστήσουμε. Συνολικά από την κατάσταση της οικονομίας, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, είδαμε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης να λένε ότι τέλος πάντων αυτά που ο κ. Μητσοτάκης είναι λίγο πολύ εκτός πραγματικότητας. Εσείς για τη βιομηχανία, από την κατάσταση της οικονομίας, αν μπορούσατε να βελτιώσετε 2-3 θέματα, ποια θα ήταν αυτά? Οι υποδομές και τα δίκτυα είναι πάρα πολύ πίσω. Και ειδικά στην περιφέρεια, σε όλη την περιφέρεια, όχι μόνο στη δικιά μας εδώ που βρισκόμαστε και μιλάμε της Βορείου Ελλάδας. Μιλάτε κυρίως για τα ενεργειακά δίκτυα, κυρίως. Δεν μιλάω μόνο για τα ενεργειακά δίκτυα, μιλάω για το σιδηρόδρομο που είναι ανύπαρκτος, για τα λιμάνια που είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπάρχουν. Έχουν περιοχές ολόκληρες γεωγραφικές που δεν έχουν λιμάνια οργανωμένα για να εξυπηρετήσουν και δεν υπάρχει και εμπορικό σιδηρόδρομο.
Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη στη βιομηχανία. Η ενέργεια, το κόστος, το οποίο ας το πούμε ότι το συζητήσαμε. Και βεβαίως το θέμα των εργαζομένων, το οποίο όπως πολύ ωραία το περιγράψετε, είναι ολιστικό. Δηλαδή είναι όλα που πρέπει να γίνουν. Και η ΔΥΠΑ, αυτά που είπαμε, και τα πανεπιστήμια, και η κοινωνία, και οι επιχειρήσεις. Και εμείς, οι βιομηχανίες, πρέπει να γίνουμε πιο ελκυστικές, αν θέλετε, με ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Έχουμε πολλές ταχύτητες. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε τις μεσαίες, έχουμε και τις μικρές. Ο κορμός της χώρας μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο για αυτές τις επιχειρήσεις να κάνουν έναν παιδικό σταθμό, ας πούμε, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για να αφήσουν περισσότερες γυναίκες, για να αφήσουν τα παιδιά τους να εργαστούν. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν σιγά σιγά. Θα γίνουν όμως και τα συζητάμε και είναι σημαντικό, αλλά θα αργήσουν. Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι, ότι εδώ και περίπου 30 χρόνια, ίσως και περισσότερα στην Ελλάδα, κατά βάση σβήνουν παρά ανάβουν φουγάρα. Νομίζω πως όχι, τα επίσημα στοιχεία, ειδικά για τα 30 που είπατε, όχι. Αλλά αν πάτε λίγο πιο πίσω, νομίζω ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν είναι εύκολη η βιομηχανία, κύριε Μητράκη. Η βιομηχανία είναι κάτι δύσκολο, ούτως ή άλλως δεν είναι εύκολο. Εδώ η περιοχή μας έχει τεράστια παράδοση, η βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα. Για πολλά χρόνια είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταποίησης στην Ελλάδα, παρόλο που η Αθήνα, ας πούμε, ήταν το κέντρο. Όμως, όπως πολύ ωραία το είπατε, η περιφερειακή ανισότητα μεγαλώνει και μεγαλώνει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε και το μελετάμε πάρα πολύ στενά στο σύνδεσμο. Και ήταν, κάθε χρόνο μας φωνάζει ο Πρωθυπουργός της Παραγωγικής Φορής να δώσουμε ένα υπόμνημα ενόψει της ΔΕΕ. Και κάνουμε και μια συζήτηση. Πάντα κοίταξα τα τελευταία 15 χρόνια, είναι το πρώτο στην ατζέντα μας. Και είναι το ίδιο, τα στοιχεία δυστυχώς χειροτερεύουν. Δηλαδή η σύγκριση, η ψαλίδα μεγαλώνει. Δηλαδή οι επενδύσεις που γίνονται, το ΑΕΠ που συγκεντρώνεται στην Αθήνα είναι δυσανάλογο με τις άλλες περιοχές. Η Μακεδονία έχει καλά ποσοστά, σαν γεωγραφικό διαμέρισμα, πρέπει να πούμε, αλλά όλες οι άλλες περιοχές είναι, άμα τα δείτε, είναι τραμακτικό. Ερημώνει η περιφέρεια. Αυτό δεν είναι για τίποτα καλό, για κανέναν καλό. Σίγουρα και για τη βιομηχανία. Και όταν μιλάτε για τα τελευταία 15 χρόνια και να τελειώσουμε έτσι, μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε και για όλες τις εποχές. Από τις πολύ καλές, ας πούμε, καλές εποχές που νομίζαμε ότι ήταν καλές εκεί στη δεκαετία του 2000, μέχρι την κρίση και μέχρι σήμερα που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και κάποια μαθήματα, αν υποθέσουμε ότι πήραμε κάποια μαθήματα από την χρεοκοπία της χώρας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα θέματα αυτά τα παραγωγικά έχουν πάντοτε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι σχετίζονται και με τα οικονομικά της χώρας, αλλά σχετίζονται και με την απασχόληση, που είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, η κυρία Λουκία Σαράντη, η οποία επισήμανε, πέραν των θεμάτων που είναι τώρα της εποχής και είναι στην αιχμή, όπως είναι το ενεργειακό για τις βιομηχανίες, όπως είναι η εξέβρεση προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, επισήμανε αυτό το ζήτημα που το ξαναλέμε, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια, ας πούμε, προθυμία ή κάποια προσπάθεια ουσιαστική. Είναι αυτό το θέμα της περιφερειακής σύγκλησης μέσα στη χώρα, γιατί υπάρχει και ένα θέμα περιφερειακής σύγκλησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό υποτίθεται ότι το έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό οι Βρυξέλλες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά το τι γίνεται μέσα στη χώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μπορεί κατά καιρούς να ακούμε υπουργούς για μετρήσιμα μεγέθη, για συγκλήσεις, για όλα αυτά, αλλά η πράξη είναι πολύ διαφορετική. Η κυρία Κρήτα έχει μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στον Εύρο, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσελκύσει εργαζόμενους από άλλες περιοχές. Όχι γιατί η επιχείρηση δεν είναι εντάξει, γιατί, ξέρω εγώ, η μισθή δεν θα είναι ίσως ικανοποιητική. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια της επιχείρησης, αλλά γιατί ο άλλος δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα να πάει να ζήσει στον Εύρο. Διότι σου λέει, είναι μια μικρή περιοχή, δεν έχω τι να κάνω, όλα τα σχετικά, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα οποία ο καθένας σκέφτεται και ονειρεύεται για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό. Πρώτο θέμα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Δεν βλέπουμε κάτι. Ούτε τώρα, τα τελευταία 15 χρόνια όχι, και πριν τα 15 χρόνια δεν ξέρω εγώ τίποτα.
Λοιπόν, όσο πάει η διαφορά της Αθήνας από την υπόλοιπη Ελλάδα, άντε βάζουμε και τη Θεσσαλονίκη μέσα γιατί είμαστε εδώ και γιατί είναι μια μεγάλη πόλη όπως και να το κάνουμε. Η διαφορά λοιπόν Θεσσαλονίκης-Αθήνας με την υπόλοιπη Ελλάδα, όσο πάει και μεγαλώνει.